Κυρία Μανολάκο, εσείς πώς τα είδατε τα δύο προγράμματα? Όποια κυβέρνηση και να έρθει, το ίδιο οικονομικό πρόγραμμα θα ακολουθήσει. Είναι οι δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρόγραμμα σταθερότητας και από το εξάμηνο του ελέγχου που γίνεται κάθε φορά. Και το λέω αυτό γιατί όπως έχει υποθεί και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και από την κυρία Λαγκάρντ, μπροστά μας έχουμε μία οικονομική καπιταλιστική κρίση ακόμα πιο βαθιά και γι' αυτό οι προτάσεις, και το έχουν αποδεχτεί όλοι και η ελληνική κυβέρνηση, ότι θα ακολουθηθεί περιοριστική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει νέα μνημόνια. Εξάλλου... Πάντως, επιτρέψτε μου να σας πω, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εγώ δεν έχω σταματήσει να μετράω εξαγγελίες και υποσχέσεις. Εγώ θα επικαλεστώ την πείρα των εργαζομένων. Δηλαδή, το 2022 είχαμε ανάπτυξη 6,5%. Όπως υπόθηκε και πριν, ότι αυξήθηκε η πίτα της οικονομίας. Όμως, για να δούμε, οι εργαζόμενοι τι απόλαυσαν από αυτή την πίτα? Μείωση του μισθού κατά 7,4% σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ. Όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί αν πάμε σε αυτά που χρησιμοποιεί κάθε μέρα για τη διαβίωση του εργαζόμενος και μιλάμε για τα τρόφιμα, για τα ενίκια, για την ενέργεια, η μείωση είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Ο μισθός, όχι με δικά μας στοιχεία, με δικά του στοιχεία, τελειώνει τη 18η με 20η ημέρα. Μετά τι γίνεται? Άρα η πίτα μπορεί να αυξάνεται, αλλά η φτώχεια μεγεθύνεται. Και όταν λέμε επένδυση, αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας, τι εννοούμε? Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίζεται για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Σημαίνει ότι δίνεται θετικό πρόσημο σε αυτή την οικονομία, την αντιλαϊκή οικονομία. Γιατί έχει περάσει, έχει υιοθετηθεί από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις. Δηλαδή δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αφορά και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο, να θυμίσουμε το νόμο Βρούτσι-Αχτσιόγλου, mm-hmm. που καθυλώνει τον κατώτατο μισθό έτσι όπως συμφέρει το κεφάλαιο, με υπουργική απόφαση και όχι με διαπραγμάτευση. Αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Να το ολοκληρώσω και θα σας απαντήσω. Ναι, παρακαλώ. Γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Θέλω να αναφερθώ στο μισθό, γι' αυτό ήθελα να παρέμβω. Δεύτερον, βλέπουμε ότι η αντιπαράθεση για τους πληστηριασμούς δεν γίνεται, γιατί εκεί που σταματάει ο ένας, συνεχίζει ο άλλος. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017 πέρασε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και το ιδιώνυμο, αν αντισταθείς και διαμαρτυρηθείς γι' αυτό, το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Μέσα στο 2023 έχει δεσμευτεί 700.000 πληστηριασμούς. Βγαίνουν κάθε μέρα φτωχών ανθρώπων και όπου μπορούμε πηγαίνουμε να τους σταματήσουμε. Ή Ταμείο Ανάκαμψης, συμφωνούν όλοι, αλλά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν προαπαιτούμενα. Δηλαδή, για να κάνει κάθε φορά μια εκταμείευση, πρέπει να περάσει έναν αντιλαϊκό νόμο. Τώρα έχουν δεσμευτεί να περάσουν τις 700.000 πληστηριασμούς και την αύξηση στο νερό μέσα από την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση. Όπως πριν, για την πρώτη εκταμείευση, πέρασε ο αντιδραστικός νόμος Χατζηδάκης. Η ενεργειακή φτώχεια. Θα απαλλαγούμε? Όχι. Μα όλοι μαζί ψηφίσανε την πράσινη μετάβαση Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25, που τι λέει? Ακριβές ΑΠΕ, και δεν χρησιμοποιούμε το ορυκτό που έχουμε σε αυθονία στην Ελλάδα, το λιγνίτη, με ισχυρά φίλτρα που δεσμεύει το διοξίδιο του άνθρακα. Δεν έφερε αυτό την εκτόξευση των τιμών, κυρία Μανολάκου, αλλά η ρωσοκρανική κρίση είναι αυτή η οποία προηγήθηκε, αυτή την έκρηξη. Ναι, θα σας το θυμίσω. Αυξήθηκε η τιμή της ενέργειας πριν από τον πόλεμο, ναι, και αυτό ενισχύθηκε. Προεξοφλήτω όμως και αυτό ότι θα υπάρξει μια κρίση. Και αυτό ενισχύθηκε και από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Η ακρίβεια λοιπόν έχει βασικό συστατικό την ακρίβεια στην ενέργεια. Και γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις εγχώριες πηγές ενέργειας
για να έχουμε και επάρκεια και φτηνότερη τιμή, να μην αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Και ξέρετε κάτι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έμεινε στις διαπιστώσεις. Έφερε τροπολογίες που λέγανε στα μέσα διατροφής μηδέν ο ΦΠΑ. Στην ενέργεια και στη βενζίνη να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θα ήταν μια ανακούφιση. Όμως, όχι μόνο το απέρριψε η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα δεν είπαν τίποτε. Σήμερα μπορεί να υπόσχονται, αλλά είναι αφαιρέγγια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τον αγώνα το 2015 σαν αντιμνημονιακός και έφερε το σκληρότερο μνημόνιο, δηλαδή ενσωμάτωσε το 1 και το 2 συν άλλα σκληρότερα μέτρα. Εδώ κατήργησε μέχρι και το ΕΚΑΣ που ήταν για τους φτωχούς πραγματικά. Για τους φτωχούς συνταξιούχους. Και οι συνταξιούχοι είχαν δώσει τις εισφορές τους. Άρα καμιά εμπιστοσύνη στα προγράμματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι δεσμευμένα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον και με τους εξοπλισμούς και με τη διεύρυνση του πολέμου στην Ουκρανία όλα αυτά τα δισεκατομμύρια από τις πλάτες του κόσμου. Ασκείται διαλυτική κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, όμως εδώ έχουμε ένα δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε για μέχρι το 2027 μεσοσταθμική αύξηση των μισθών έτσι στις τάξεις του 25%. Δεν είναι σε θετική κατεύθυνση αυτό? Όμως το συνοδεύει. Γιατί τουλάχιστον σε αυτά ο κ. Μητσοτάκης έχει φανεί συνεπής, δηλαδή είπε θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Τον αύξησε. Βέβαια, αν κάτσουμε και σκεφτούμε, έχετε δίκιο να μου παρατηρήσετε ότι πώς ήταν οι μισθοί, πώς κατάντησαν στην υπερδεκαετή μνημονιακή κρίση και πόσο χρόνο θέλουν για να ξαναπάρει μπρος η μηχανή και να αυξηθούν τα εισοδήματα των πολιτών. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά κάπως δεν πρέπει να γίνει αρχή. Όμως οι υποσχέσεις συνοδεύονται με κάτι, αν τα δημοσιονομικά επιτρέπουν. Και λέω, επειδή έχουμε μπροστά μας μία βαθύτερη καπιταλιστική οικονομική κρίση, θα χρησιμοποιήσουν την αφορμή ότι δεν για το επιτρέπουν. Για να ξανακόψουν, λέτε. Ακριβώς, για να το σταματήσουν. Αυτό δεν είναι καινούριο. Αν θέλετε, ο κόσμος έχει την πείρα μιας δεκαετίας από τρία μνημόνια. Σωστό, σωστό. Και μπορεί σήμερα να καυχόνται και να ανταγωνίζονται ποιος ξεμπέρδεψε με τα μνημόνια, αλλά όλοι οι μνημονιακοί νόμοι έχουν μείνει. Πού είναι ο 13ος και 14ος μισθός για τους μισθούς τους? Πού είναι η 13η και 14η σύνταξη? Τελικά αυτά τα αντιλαϊκά σενάρια... Είναι ανέκτακτα βοηθήματα, και, λοιπόν. Και να σας πω, επειδή μιλάμε με τον κόσμο, θεωρούν ότι μοιάζουν, δεν καταναλώνουμε πολύ χρόνο, όμως και ο κόσμος πρέπει αυτά τα αντιλαϊκά σενάρια περί σταθερότητας να τα κάψουνε, γιατί η ενίσχυση του ΚΚΕ θα δώσει δύναμη στη Μάλιστα. φωνή λοιπόν, του. Λοιπόν, κυρία Μανολάκου, πώς την ακούτε αυτή τη συζήτηση? Είναι και καυγάς μαζί, είναι και κουβέντα, είναι και ζήμωση, είναι απ' όλα. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Το να ασκείτε σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία το κατανοώ απόλυτα. Το να ασκείτε την ίδια σκληρή κριτική σε ένα αριστερό κόμμα, αυτοπροσδιοριζόμενο ως αριστερό όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και να ακούγεται και εκφράσεις τύπου ήταν η χειρότερη κυβέρνηση, η αλήθεια είναι ότι προκαλεί μια έκπληξη. Το κύριο και βασικότερο είναι ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερή. Αριστερή πολιτική, ο κόσμος έχει στη συνείδησή του ότι είναι μια φιλολαϊκή κυβέρνηση που ενδιαφέρεται να ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων, του λαού συνολικά. Δεν συγκρούστηκε με το κεφάλαιο, το υπηρέτησε το κεφάλαιο. Και η πολιτική του, σαν κυβέρνηση, αλλά και σαν αντιπολίτευση, δείχνει ότι είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, εναλλακτικό, για να υπηρετεί αυτό το αστικό κράτος που είναι σε βάρος του λαού. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, δηλαδή, τι είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, μείωση μισθών, ανεργία, ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά, του 15 αεροδρομίων και μια σειρά αντιλαϊκών πολιτικών, τέτοια που κάνει και η Νέα Δημοκρατία, και δηλαδή μια παραδοσιακή ένα παραδοσιακό συντηρητικό κόμμα. Γι' αυτό, αν θέλετε, στα βασικά
δεν ξεχωρίζουν. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και ο απλός ο κόσμος. Αλλά το κυριότερο ποιο είναι, ότι υπονόμευσε την ιδεολογία της αριστεράς. Και βγαίνει κόσμος και λέει, μα αυτή είναι η αριστερά, με μνημόνια, με κατάργηση του ΕΚΑΣ, με ιδιωτικοποιήσεις, με ματωμένα πλεονάσματα. Συνεπώς, το να λέμε ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση, έχουμε αποδείξεις. Αλλά και σαν αντιπολίτευση, τι έκανε? Το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας το ψήφισε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τουλάχιστον κατά 50% συμφωνούν. Αλλά και εκεί που δεν ψήφισε, στήριξε πάρα πολλά άρθρα. Δηλαδή, το νόμο του Χατζηδάκη, που είναι τελείως αντεργατικός, ψήφισε τα μισά άρθρα. Συνεπώς, το κάθε κόμμα δεν κρίνεται μόνο σαν κυβέρνηση, αλλά κρίνεται και σαν αντιπολίτευση. Κάλπικα λοιπόν αυτά που λέει, και αν θέλετε, αυτό που ζητάει ανοχή για να φτιάξει η κυβέρνηση αυτό ο ΚΚΕ, δεν πρόκειται να το βρει, γιατί φανταστείτε να είχαμε δείξει ανοχή το 2015, τότε που ακόμα δεν είχε κυβερνήσει. Ο κόσμος θα μας μούτζωνε ότι συμβάλαμε στο τρίτο χειρότερο μνημόνιο και στη χειροτέρευση της ζωής του. Πάντως, στελέχη αυτό... του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μανολάκου, και κυρίως να σας αναφέρω τον κύριο Αρβανίτη, που τον άκουσα προχθές σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, σας καταλογίζουν ότι εκεί που είσαστε πολύ επιθετικοί απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο παρελθόν είχατε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και αναφερόταν στην κυβέρνηση Τζανετάκη κλπ. Η κυβέρνηση Τζανετάκη και η Οικουμενική ήταν η συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε, και από αυτή την περίοδο εμείς αντλήσαμε εμπειρία. Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να στηρίξουμε αυτό το αστικό σύστημα, το οποίο σαπίζει. Και αυτή τη σαπίλα τη βλέπει όλος ο λαός και κυρίως η νεολαία. Γι' αυτό καμία στήριξη και ανοχή σε πολιτικές που γεννούν τέμπη. Και αν θέλετε, σήμερα μπορεί να θέλουν αυτά τα κόμματα να κλείσουν το φάκελο και το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, όμως θα τους κυνηγάει. Γιατί πάνω από τις ανθρώπινες ζωές βάζουν τα Μάλιστα. κέρδη των επιχειρηματιών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησε την Τρενοσέτ και έδινε επιδοτήσεις 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο, και ήρθε και το επέκτηνε και η Νέα Δημοκρατία. Εκεί που τελειώνει ο ένας, συνεχίζει ο άλλος. Γι' αυτό μία επιλογή υπάρχει σήμερα το λαό, για να έχει ασφάλεια στη ζωή του. Να ενισχύσει την ίδια τη φωνή του, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μέσα και έξω από τη Βουλή.